Είναι η μεγάλη μάχη που δίνουμε κάθε καλοκαίρι λόγω των συμβάντων που έχουμε. Είμαστε όμως εδώ και ετοιμαζόμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε. Με σκοπό να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός δυνάμεων στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, βρέθηκε στην Πάτρα και συμμετείχε σε σύσκεψη ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βασίλης Μαθεόπουλος. Σκοπός της επίσκεψης είναι για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε καλέσει όλους τους διοικητές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για να δούμε τα προβλήματα, να βελτιώσουμε και να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε για την αντιπυρική περίοδο που μας έρχεται. Σίγουρα όντως υπάρχουν κάποια προβλήματα, γίνονται, καταβάλλονται κάθε προσπάθεια και για τη βελτίωση των οχημάτων και για το προσωπικό, σε καλό στάδιο βρισκόμαστε. Παρόν στη σύσκεψη και ο συντονιστής των Περιφερειακών Διοικήσεων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδος, Γιάννης Πετρούτσος, και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Αχαΐας, Νίκος Ρωμελιώτης. Συζήτησαν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και τέθηκαν οι άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστούν ομαδικά για τον επιχειρησιακό συντονισμό σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Η φυσική και η πολιτική ηγεσία της χώρας στηρίζει τη Δυτική Ελλάδα έμπρακτα. Δίπλα μας έχουμε τον υπαρχηγό επιχειρήσεων και συνεργάτη παλιό εδώ, γιατί υπήρξε συντονιστής νωρίτερα. Ξέρει τα προβλήματα της Δυτικής Ελλάδος. Έχει κάνει μεγάλο αγώνα στην επίλυσή τους. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο και όσον αφορά τους προϋπολογισμούς για να φτιαχτούν τα οχήματα και να είναι αξιόμαχα όλα. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι, ενώ έχουμε προβλέψεις ότι θα είναι θερμό, εμείς ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα δροσερό καλοκαίρι, χωρίς αέρα και χωρίς πολλές πυρκαγιές. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε 1η Μαΐου. Είχαμε όμως τον Απρίλιο κάποια συμβάντα στον νομό Ηλίας. Ανταπεξήλθαμε. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Από 1 Μαΐου απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση και για όλη την περίοδο της αντιπυρικής περίοδου. Ευελπιστούμε και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έχουμε βγάλει κάποια δελτία τύπου και με τις περιπολίες στα πυροφυλάκια που έχουν ήδη αρχίσει να γίνεται πλήρη ανάπτυξη, να αποτραπεί το γεγονός να έχουμε μεγάλη πυρκαγιά. Πράγματι, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες συνέργειες από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος για την κατάλληλη προετοιμασία, να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός όχι μόνο μεταξύ των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος αλλά και με τους εμπλεκόμενους φορείς. Και ο στόχος μας θα είναι και φέτος για την περιοχή εδώ του νομού Αχαΐας και της Πάτρας, όσο το δυνατόν να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές, ειδικά αυτές από αμέλεια. Προσπαθούμε μέσω να πλησιάσουμε το κοινό ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες και από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχουμε άμεση αντιμετώπιση και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες καταστροφές.